θέση για την ελληνική γραφή, η οποία είναι απάνω στα σημεία του δίσκου της Φεστού. Είχα πει ότι κάθε σημείο, μάλλον σε κάθε σημείο, ό,τι γράμμα έχει απάνω είναι και κάθε φορά που παρουσιάζεται. Δεν είναι απόλυτο, διότι εξαρτάται από τη θέση που έχει το σημείο στην εφαρτωμένη της περιφέρειας του κύκλου που επάνω στον οποίο είναι γραμμένο το σημείο. Πιο συγκεκριμένα, η εφαρτωμένη έχει τη θέση της γραμμής μιας πόλας αναφοράς. Παραδείγματος χάρη, η κεφαλή του χείρου. Σε άλλο μέρος, εάν πάρουμε την εξωτερική εφαρτωμένη και τη θεωρήσουμε σαν γραμμή κόλλας αναφοράς, θα πρέπει το... και βάλουμε μία κάθετο η οποία θα περάσει από το κέντρο του σημείου θα καθοριστεί το γράμμα το οποίο είναι το ελληνικό γράμμα που είναι αποτυπωμένο πάνω στο ιερογλυφικό. Και λέμε για την κεφαλή του χείρου. Σε άλλο μέρος έχει ύψιλον, βλέπουμε ότι είναι πανασταθερή, γυρίζει γύρω-γύρω. Δηλαδή, σαν τη γυναίκα έχει τοποθετεί τη μια με τα αυτιά προς τα κάτω, την άλλη δεξιά, την άλλη αριστερά. Οπότε, τη μια παριστάνει το ύψιλον, την άλλη γιώτα, και όμως η παριστάνει γιώτα, είναι μια κάθετο γραμμή προς την εμπαρτωμένη της περιφέρειας του κύκλου, της περιφέρειας του κύκλου προς τα έξω. Τώρα θα παρουσιάσουμε ακριβώς το αλφάβητο που είναι γραμμένο, με το οποίο είναι γραμμένο η αλφα πλευρά στην ελληνική, πώς γράφεται με το σημερινό αλφάβητο και θα δώσουμε και τη μετάφραση μία-μία πρόταση. Θα αναλύουμε μία-μία πρόταση, μία-μία λέξη και θα προχωράμε. Λοιπόν, και προχωράμε από την πρώτη. Μάλλον να δείξουμε ποιο είναι το αλφάβητο της πλευράς α. Βλέπουμε το σίγμα που είναι όπως το τελικό σίγμα το δικό μας, το οποίο αναφέρουν οι εγκυκλοπαίδειες, η Papyrus Larousse Britannica συγκεκριμένα, ως θηραϊκό, αττικό, ιωνικό, χαλκιδικό. Έχω μετά το α, το θα το έλεγαν οι θεολόγοι Aleph, το οποίο αναφέρει άλλη εγκυκλοπαίδεια ως α 12ου αιώνος, άλλη ως 15ου αιώνος. Έχουμε το F, το δίγαμα, το οποίο είναι το ε. Η Papyrus Larousse το αναφέρει ως ε ελεύθερνας, κριτικό. Σίγμα, το κριτικό π, όπως το κατσουνάκι, κάτω εκείνο το τρίγωνο, το α,
το οποίο αναφέρουν οι κυκλοπαίδες ως αρκαδικό, ηλιακό, ετωλικό, σειραϊκό, υπηρωτικό. Εμάς μας ενδιαφέρει το σειραϊκό, που είχε μινοϊκές απικίες, αλλά και το αρκαδικό. Έχω μετά το όμικρο με την τελεία στη μέση. Είναι, αναφέρεται ως όμικρον ελεύθερο μας. Μετά έχουμε το ύψιλον. Είναι όπως το νι το μικρό που γράφουμε. Αν θυμάμαι καλά, το ίδιο είναι και στους κώδικες της Γκόρτινας. Μετά το ανάποδο β, το οποίο γράφουν οι εγκυκλοπαίδες ως β, Αττικό 600 π.Χ. μια σύμπτωση, αφού ο δίσκος αναφέρει γεγονός του 591 έως 582-83, δηλαδή την αυτοεξορία του Σόλωνα, που το πιθανότερο είναι 591, διότι ο Σόλωνας μετά πήγε στην Αίγυπτο και στην Κύπρο στους Σόλους. Και τώρα θα δείξω την πρώτη πρόταση της αλφα πλευράς του δίσκου του σπεστού με μπλε στυλό. Είναι γραμμένα τα γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου της εποχής εκείνης, που ήταν μάλλον σε γραφή της συμμαχίας του σπεστού, της κεντρικής Κρήτης. Με μπλε στυλό είναι όπως είναι γραμμένο πάνω στα ιερογλυφικά, και από κάτω με το κόκκινο όπως τα γράφαμε σήμερα, με το αλφάβητο το σημερινό, ως όταν ο τέων, σύμφωνα με το αλφάβητο που δείξαμε προηγουμένως, ως ψία πόλη, έχω και τον τονισμό και στο πι. Είχαμε πει στην προηγούμενη βιντεοσκόπηση όσον αφορά τους τόνους. Φεστό, όσο, εδώ ο τόνος ο κάθετος τονίζεται στο όσο. Έσω. Και θα αρχίσω μετά μία-μία λέξη να τη μεταφράζουμε και μετά συνολικά την πρώτη. Είναι η πρώτη πρόταση της αλφα πλευράς του δίσκου. Ξεκινάμε από το γράμμα, από τη λέξη ως. Αρχίζω από το την πρώτη λέξη ως. Το αρχικό ή ο, το ουδέτερο. Αναφορική αντωνυμία, η οποία μία εξερμηνία είναι ο οποίος, ο περιού ο λόγος, αυτός για τον οποίο μιλάμε. Εδώ έχει την έννοια ο περιού,
Κυρίου Λόγου. Όταν και όντας και όντες χρονικός σύνδεσμος με υποθετική δύναμη. Μία ερμηνεία του εφόσον στην περίπτωση που αναφέρεται και στο παρόν και στο μέλλον, ανάλογα. Ετυμολογικά από το ότε συν αν. Προβλέπεται οπότε. Η δεύτερη λέξη. Πάμε στο ότε. Το ότερο. Είναι και γενικός του οτίος του κρατικού, το οποίο θα πει ως της όποιος. Είναι γενική πληθυντικό του πληθυντικού του ως της. Και πάμε στη τέταρτη λέξη, ως ψία, είναι θηλυκό του όψιος, οψία, όψιο, θα πει ο συμβαίνος, ο γινόμενος αργά, ο όψιμος. Αυτός που γίνεται ή συμβαίνει σε προχωρημένη χρονική στιγμή. Πάμε στη λέξη πόλη. Στην εποχή εκείνη σε κάθε πόλη η λέξη πόλη και άστη είχαν διαφορετική έννοια από πόλη σε πόλη. Εάν σε κάποιο κείμενο χρησιμοποιήσαν και τις δύο λέξεις μαζί, η πόλη εννοούσε το σύνολο των πολιτών και το άστι, τα οικίματα και οι κατοικίες των. Η πόλη συνδύλωνε αρχικά την Ακρόπολη, το μέρος όπου βρίσκονται τα ιερά, ενώ στη συνέχεια εξελίχθηκε τη σημασία κράτος, κοινωνία, σύνολο ανθρώπων που απαρτίζουν μια πολιτικοθρησκευτική κοινότητα. Όσο. Εδώ είναι πείσμα. Οι γεωλοί λέγανε δηλαδή όσο, κρατικό όζος και σε επιγραφές υπάρχει ότος, δύο τάκ, ότι ότον. Αναφορική εντονιμία. Είναι χρονική, έχει εδώ την έννοια της χρονικής διάρκειας. Του πολύ μακρινή, το μέλλον.
συνδέεται με διάφορα μόρια, ως μία λέξη, παραδείγματος χάρη, οσοδήποτε, 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 όσο, όσο και αν, λέμε σήμερα. Έσο. Το έσο είναι αντί του ίστη, προστακτική του ημί. Και μείνε με το δόν όταν θα είσαι. Μα, θα είσαι. Εδώ να πούμε ότι προηγουμένως όταν είχαμε πει για τη λέξη όταν, είχα αναφέρει ότι ήταν για το παρόν και για το μέλλον. Όχι, το παρόν είναι λάθος, το ήθελα να πω το παρελθόν. Επίσης, η λέξη «ότεον», που την είχα τονίσει το «τέον», ο «τέον», τονίζεται στο «όμνο», στο πρώτο, «ότεον». Πώς, όταν, «ότεον όστιαν πόλιν εστώ, όσο έσω». Ξεχάσα να βάλω κανένα ακόμα που να το λέω. Εάν διαβάσουμε τώρα όλη την πρόταση, με τη σειρά που θα λέγαμε τις λέξεις. Εάν διαβάσουμε τώρα τις λέξεις με τη σειρά που θα τις λέγαμε σήμερα, θα διαβάζαμε ως εξής. Όταν, όσο, ως τσία, έσω, ως πόλη, όταιον, εστώ. Προχωρήσουμε στις δύο προτάσεις που βλέπουμε. Θα επανέλθω στη λέξη πόλη και άστη για να διαβάσω μια ερμηνεία. Άστη, άστερος. Το άστερος με ωμέγα και άστερος με όμικρον. Νεοελληνικά, η πόλη σε αντίθεση με τα προάστια και την ύπεθρο. Αρχαία. Πρώτο, η κατοικία, κόμμα το ανάκτορο. Δύο, η κάτω πόλη σε αντίθεση με την ακρόπολη. Τρία, για την Αττική, ιδιαίτερα Πολυκάρπα, η κυρίως πόλη σε αντίθεση με την ύπεθρο. Τέσσερα, η Αθήνα σε αντίθεση με το Φάλιρο ή τον Πειραιά. Πέντε, πόλη από ηλική θεώρηση, κτίσματα, δρόμοι, αγορά σε αντίθεση με το έψιχο υλικό. Μαρτυρείται πιθανόν στη Μυκηναϊκή ως WAU. Στην αρχαία εποχή χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαστολή προς τα αγρός, ακρόπολης, καθώς επίσης και προς το πόλης, που κατά κύριο λόγο χαρακτήριζεται το έμψυχο υλικό της πόλεως. Ενώ ειδικότερα δήλωνε την πόλη των Αθηνών έναντι των προαστίων. Φ.
Πάγιο, Πειραιά κλπ. Βλέπουμε η πρώτη, όταν πόλη ποσή είπη. Είναι απλή, όταν την πόλη έτσι ποσή έλεγα. Πάμε στην τρίτη πρόταση της άλφα πλευράς του δίσκου, εννοεί έτσι λέγαν τη Χαστού, που είχε πει, είχε αναφέρει πιο μπροστά το όνομά της. Η τρίτη πρόταση. Πόλη όταν οψέει όλο σύ. Η λέξη εδώ το οψέει είναι του οψείο. Από το οράο. Που έχει το μέλλον όψουμε. Αυτό καλύτερα θα το ερμηνεύσει ένας φιλόλογος. Όλο σύ είναι από το σώ. Και σύνο, και σύο με συνοδιώτα, σύεμε, κοινό κάτι προς τα εδώ και προς τα εκεί, κατ' επανάληψη, ανακοινώ, ταλαντεύω, ταρακουνώ, δονώ. Δύο, πρώτα και ύστατα συστήσα, λέει ο Ιερόδοτος. Πρώτα, απρόσωπο, σι γίνεται σεισμός. Άλλη ερμηνεία, κουνιέμαι, ταλαντεύομαι από μόνος μου. Κάρα, σίο. Κουνώ το κεφάλι μου ως ένδειξη δυσαρέσκειας. Λοιπόν, μετάφραση της τρίτης πρότασης.
σχόλια που από ό,τι φαίνεται από ό,τι δείχνει όλο ευσύετο. Εδώ το όλο έχει την έννοια όπως το λέμε και εμείς σήμερα, του κάθε τόσο, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, όχι του συνεχώς, του ασταμάτητου. Τώρα βλέπουμε την τέταρτη και πέμπτη πρόταση της α πλευράς του δίσκου της θεστού. Διαβάζουμε στην τέταρτη πρόταση. Ερθέφη ο αίων μίζ. Αυτή η πρόταση ήταν, με είχε γεμίσει αμφιβολίες περισσότερο από όλες τις προτάσεις και των δύο πλευρών του δίσκου. Διότι με τις ελάχιστες γνώσεις που είχα τότε για να μην πω για τις ανύπαρκτες περί αρχαίων ελληνικών, μου φαινότανε ακατανόητες λέξεις. Προσπαθούσα μέσα από την ανάγνωση των ιερογλυφικών να αποδείξω στον εαυτό μου ότι αυτή την πρόταση τη διάβαζα λάθος. Όσο και να προσπαθούσα όμως, αντί να αποδείξω ότι ήταν λάθος, αποδεικνύονταν συνεχώς και περισσότερο ότι η ανάγνωση ήταν σωστή. Στο τέλος, κατάφερα να μεταφράσω αυτές τις τρεις λέξεις που ανήκουν στην τέταρτη πρόταση της α πλευράς του δίσκου του Χριστού, αλλά ακόμα και τώρα, επειδή δεν είμαι φιλόλογος, φοβάμαι μήπως δεν καταφέρω να γίνω κατανοητός όσον αφορά την ανάλυση των λέξεων. Η πρώτη λέξη, ερθέφη, είναι σύνθεση. Ερθέφη. Το ΕΡ είναι από το ΙΡΙΚΑ, το ΦΕΒΗ από το ΦΗΜΗ. Όλη η λέξη μαζί θα πει αγορεύω. Εξάλλου αυτή είναι μία από τις λέξεις οι οποίες αποδεικνύουν ότι ο δίσκος είναι μεταομηρικός εκτός από το περιεχόμενο του κειμένου, σαν λέξη πλέον, σαν γλώσσα, αποδεικνύεται μεταομηρική. Το ρήμα λέγω, από το οποίο το οποίο ανήκει το ΙΡΙΚΑ,
με την αρχική του σημασία απαντά κυρίως στον όμηρο και εν συνθέσει και σχηματίζει, αυτό το διαβάζω, και σχηματίζει ομαλά τον μέλλοντα λέξο και τον αόριστο έλεξα. Αργότερα έλαβε τη σημασία του μιλώ. Δηλώνοντας προφανώς την δια του προφορικού λόγου έκφραση του αποτελέσματος της απαρίθμησης ή επιλογής. Με τη σημασία αυτή το ρήμα σχηματίζει τη αόριστο ύπον. Μέλλον ερώ και παρακείμενο ήρικα. Και πάμε στο ήρω. Θα ασχοληθούμε πολύ με αυτή τη λέξη, επειδή και εμένα με απασχόλησε πάρα πολύ. Πάμε στο ήρω, το οποίο θα φανεί στην κάμερα. Ήρω, λέγω, ομιλώ, αφηγούμε. Φεύγουμε από το ήρω και πάμε στο έρω, το οποίο ιωνικός τύπος, μέλλον μη λέγω και αγορεύω, χρησιμοποιούνται ως αναισθώτες. Αυτά που έχω δείξει μέχρι στιγμής είναι από το λεξικό σταματάτο. Έχουμε και το ρήμα λέγω, το οποίο μια φωτοτυπία έχω από λεξικό ανωμάλων ρημάτων. Λέγω, ομιλώ, αγορεύω, παρακάτω. Και πάμε στο δεύτερο συνθετικό της λέξης. Το φημί, το οποίο είναι, το φημί είναι αόριστος β, το εφι, και θα το δείξω όπως το αναφέρει ο Σταματάκος. Που λέει, αόριστος β, φιν, φις, φι, και το φημί, αντί εφιν, εφις, έφη. Έχουμε εδώ το πρόσωπο. Και πάμε στο σημείο που λέει για τον αόριστο β. Την πέμπτη σειρά προς έκτη. Εάν φυσικά το αποδίδω σωστά. Πάντως η ερμηνεία της λέξης είναι σωστή. Ίσως από γραμματική να το, επειδή δεν είμαι φιλόλογος, να το λέω λάθος. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στη δεύτερη λέξη,
ο αίων. Το αίων είναι από το ρήμα εάω, που θα πει επιτρέπω. Εάω, εώ. Και πάμε στην τελευταία λέξη που όπως βλέπουμε έχει σχέση με το μειό. Μειό. Μειαίο μειό. Εισάγω κάποιος στα μυστήρια θρησκείας. Κατοικώ, προσελκύζω. Δύο. Διδάσκω, εκπαιδεύω. Έχουμε μετά το πάλι το μειό-μειό από αυτό που διάβασα ήταν από την Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρο Λαδούς Μπρετάνικα. Θα διαβάσω και από το Σταματάκο. Μειαίο. Μέλλον μειήσω. Αόριστος εμείησα. Πρακτικός για αόριστος άθα εμείησιν. Παρακείμενος με μη είμαι. Εντός παρανθέσεως μειού. Εισάγω τεινά εις τα μυστήρια. Κόμμα κατηχώ. Και πάμε στη λέξη μύηση. Είναι λέει η ενέργεια και το αποτέλεσμα του μειό. Η κατήχηση και η εισαγωγή κάποιου στα θρησκευτικά μυστήρια. Τελετή με την οποία γίνεται η πρόσληψη κάποιου σε μυστική εταιρεία ή σε θρησκευτική αδερφότητα ή μυσταγωγία. Και είναι το σημείο που μπορούμε να, επειδή ξέρουμε παρακάτω θα μιλήσει για τα ορφικά, οι ορφικοί πριν μιλήσουν κάποιον έβγαζαν λόγο για να το μιλήσουν. Ήταν σαν όπως αυτό που κάνουν οι ιεροκύρωσες στην εκκλησία. Με διαφορά ήταν σε κλειστό κύκλο και όχι σε ανοιχτό. Έχουμε λοιπόν μετάφραση της λέξης. Αφού ξέρουμε τώρα τις τρεις λέξεις. Ο αίων ερπέθη μύρνη. Αφού επέτρεψε, έβγαλαν λόγο και τον εμείησαν. Ή αφού επέτρεψε, αγόρευσαν και τον εμείησαν. Και πάμε τώρα στην πέμπτη πρόταση της άλφα πλευράς του δίσκου της πεστού. Εμφαίω ότεον σόλων όψι άστι. Το εμφαίω είναι και αυτό σύνθετη λέξη από το αιμά
με αυτόν Θεό, είναι του φεύγω. Το Θεό ακόμα το λέμε το φεύγω, με αυτή την έννοια Θεό, στην Κρήτη και ειδικά στην περιοχή του Θεστού, ειδικά στην κεντρική Κρήτη. Δεν χρησιμοποιείται το ύψιλον και το γάμα στη μέση. Αν βγούμε στα ορεινά και μιλάμε, θα το παρατηρήσουμε σε όλες τις κλήσεις του Θεού. Ότι δεν χρησιμοποιείται το γάμα και το ύψιλον. Η πρώτη λέξη λοιπόν, το φεύγω, που θα πει, όπως το λέμε και τώρα, φεύγω, τρέπομαι στη γη. Εάν το συνδυάσω με το εμά, εμαυτόν, φεύγω, διώχνω τον εαυτό μου, τρέπομαι σε το εγώ ίδιο τον εαυτό μου, με τον διώχνω εγώ ίδιο, αυτοεξορίζομαι. Για τη λέξη «Οτεό», τη δεύτερη, έχουμε μιλήσει. Θα πει «Όντινον», είναι του όστης. Εδώ είναι ο πληθυντικός γενική «Όντινον». Η τρίτη λέξη είναι λέξη «Σόλων». Ο μεγάλος σοφός, νομοθέτης των Αθηνών, της πρώτης δεκαετίας του 6ου αιώνα, ο οποίος αυτοεξορίστηκε τέλος του 592 με αρχές του 591, αφού είχε δώσει τους νόμους του στους Αθηναίους, και όπως βλέπουμε εδώ στο μοναδικό κείμενο που αναφέρεται ότι πέρασε από την Κρήτη, και μάλιστα όπως βλέπουμε από τη Φεστό, και μετά πήγε στην Αίγυπτο και στην Κύπρο, στο φίλο του βασιλιά, τον μετέπειτα Σόλο, του Σόλου, που λένε ότι εξαιτίας του Σόλωνα έδωσε το όνομα, το όνομα την πόλη Σόλη. Έχουμε το όψι, και αυτό είναι του ράου, ο ρόου, σχηματίζεται από το όψομε, άστι, είναι πάλι εδώ η πόλη το πεστίον. Στην προκειμένη περίπτωση πιστεύω ότι εννοεί την ακρόπολη της Πεστού, και ως πόλη παραπάνω εννοεί την περιοχή της Πεστού, γύρω από την Πεστού. Αλλά σε συγκεκριμένη περίπτωση, αφού είχε και το φίλο του τον Επιμενίδη, που ζούσε, που είχε πάει στην Αθήνα για να διώξει το Κυλώνιον Άγο, μερικά χρόνια πριν να έρθει ο Σόλος στην Πεστού, και πιθανόν
ένας λόγος που πήγε στη Βεστό να ήταν ο επιμενίδης της εποχής εκείνης, και μιλάω έτσι για το επιμενίδης επειδή έχω μία προσωπική γνώμη ότι δεν ήταν όνομα, αλλά ονόμαζαν ένα χρονικό διάστημα 300 με 400 χρόνια τους ιερείς, τους μάντης, αυτούς τέλος πάντων που υπηρετούσαν στα μαντεία και στα ιερά, τους ονόμαζαν ευμέγειδες. Δηλαδή, αντί να τους λένε επί Ερήνης, ότι ήταν εναντίον των Ερηνίων, χρησιμοποιούσαν την άλλη λέξη ευμενίδων, εναντίον των ευμενίδων. Επί ευμένης, επιμενίδης. Επί ευμενίδης, επί ευμενίδης, επιμενίδης. Αυτό το, με αυτόν τον τρόπο συνήθιζαν να μιλάνε. Όπως είδαμε και στη, όπως βλέπουμε και στο βωμό των Μαλλίων, εδώ γράφουν κανονικά το κείμενο, το διαβάζουμε, που δείχνει ότι ήταν κάνουν σπονδές στον Ερμή σε τρεις ιδιότητες, μάλιστα με τις τρεις ιδιότητες του, τρεις από όλες. Διαβάζοντας ανάποδα, βλέπουμε ότι λέει ιερό Ιάλ αεόρε, ιερό του προπομπού, του Ερμού δηλαδή, του Ερμή, αεόρε, που να πάει στα βουνά. Γι' αυτό πιστεύω ότι και στη λέξη επιμενίδης κρύβεται το επί Ερηνίδης, το επί Ερηνίδης, και το έχουν αλλάξει, όπως βλέπουμε και σε άλλα κείμενα, επί Ευμενίδης, επί Μενίδης. Εξάλλου δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος, όπως έχουμε πει μερικοί, μπορεί να ζήσει 150, 200, 400 χρόνια. Διότι το συναντάμε αργότερα και στους ελληνιστικούς χρόνους. Το συναντάμε πριν το 600. Το συναντάμε στο 600. Το συναντάμε λίγο αργότερα. Ήταν ένας απόγονος του Ορφέα. Και τώρα θα ερμηνεύσουμε την πέμπτη πρόταση του δίσκου της Αλφα Πλευράς του δίσκου του Σεφού. Λοιπόν, θα τη διαβάσω όπως θα τη διαβάζαμε με τα σημερινά δεδομένα. Εμφαίω, αυτό εξόριστο, όψη, ως φαίνεται, ως φαίνεται, ως σόλων, άστι, ότεο.
στην πόλη τους. Αυτό εξόριστος, ως φαίνεται, στην πόλη τους, ως όλος. Εμφαίω, όψη, άσπη, ότεων, σόλων. Μας μένει ακόμα μία πρόταση, την οποία θα ερμηνεύσουμε αμέσως. Θα διαβάσουμε ή θα ερμηνεύσουμε. Διαβάζουμε λοιπόν την πρόταση τελευταία, Ορφέω τον Ότεων έωσο όμνων. Το Ορφέω είναι γνωστό, είπαμε με μερικά λόγια προηγουμένως, ότι ο Ορφέας ήταν μορφής της ελληνικής μυθολογίας, φορτισμένη με συμβολικά στοιχεία και με γνωρίσματα ήρωα ημιθέου και θεού. Ιδρυτής μυστηριακών τελετών και ιερέας, περίφημος αηδός, μουσικός και ποιητής, γιος του Απόλλωνα. Έχουμε μετά τη λέξη Ορφέος, αυτός που αναφέρεται στον Ορφέα, έχουμε και μήνα Ορφείο στη Μυτιλήνη. Ορφικός. Αυτός που ανήκει ή αναφέρεται στον Ορφέα, ορφική ύμνη. 2. Οπαδή θρησκευτική κίνηση, η οποία εμφανίστηκε τον 6ο αιώνα π.Χ. και διαδόθηκε σε όλο τον ελληνικό κόσμο. Ο δίσκος του Φεστού από τότε που βρέθηκε δεν είχε διαδοθεί. Κανείς δεν γνώριζε ότι ο Σόλωνας ήρθε Φεστό. Συμπεράσματα πολλά βγαίνουν ότι τα ορφικά ξεκίνησαν από τη Φεστό. Αποδεικνύεται τώρα με το δίσκο του Φεστού περισσότερο. Έχουμε ότι η θρησκευτική κίνηση των ορφικών εμφανίστηκε τον 6ο αιώνα. Και ξέρετε πότε εμφανίστηκε. Μετά που επέστρεψε ο Σόλων στην Αθήνα, οπότε άρχισε να παίρνει τα πάνω του και το μαντίο των Δελφών, το οποίο υποστήριξε ο Πισίστρατος, ο συγγενής του Σόλωνα, ο Τύρανος. Λοιπόν, έχουμε, να λέει εδώ, τα ορφικά εμφανίστηκαν τον 6ο αιώνα και διαδόθηκαν σε όλο τον ελληνικό κόσμο. Καλλιεργήθηκε όμως κατεξοχήν στην Αττική. Αυτό τι δείχνει. Αφού ο Σόλων ήρθε εδώ και επέστρεψε στην Αθήνα, εδώ ορκίστηκε στα ορφικά των Φεστίων, όπως λέει εδώ, στην άλλη μεριά του δίσκου είναι όρκος. Τώρα θα τελειώσουμε τη λέξη, θα το δούμε εδώ την πρόταση. Ορφικά ήταν σύνολο ποιητικών έργων που αποδίδονται στον Ορφέα. Έχουμε μετά τη λέξη ορφισμός.
μυστηριακή θρησκεία που εκφράζεται στα ορφικά ποίηματα. Μία από τις τάσεις της αφηρημένης ζωγραφικής που έχει την αρχή της στον κυβισμό και έγινε το προβάδισμα στο χρώμα. Και από εδώ βγάζουμε συμπεράσματα. Για την τέχνη αυτή της ζωγραφικής. Πώς έφτασε στην Αθήνα. Από πού. Η επίσκεψη του Σόλωνα δίνει απαντήσεις. Πάμε μετά τον Ότεον. Δεν το ξαναλέμε. Εώσο. Το Εώσο είναι από το Εώσο. Και διαβάζω εδώ, «Εός ει αιών, ιονικό σκεπτικό, αντί ως ιον, αιώ αντί ου, τυτικόν επίσθετο, ναι, τρίτου προσώπου, ενικού αριθμού, ειδικός του». Στον όμηρο το συναντάμε λέει και ως τρίτο πρόσωπο πληθυντικού σφέτερος, ειδικός των. Και αντί του β' προσώπου, σως ειδικός σου. Δεν είμαι ο κατάλληλος για να κάνω αναλύσεις ετυμολογικές όσον αφορά. Μάλλον, αναλύσεις της γραμματικής, και θα ρίξω τη λέξη εώς. Και θα πούμε τώρα τη μετάφραση της τελευταίας πρότασης, της 7ης, της αλφα όψης του δίσκου της Φεστού. Της αλφα όπως το ονομάζουμε εμείς, γιατί ο Εύας την έχει ονομάσει Β. Λοιπόν, στα ορφικά ο Θεός, τα δικά τους, εώσο, τα δικά τους, τους το οτέον, το οτέον, όμνο, ορκίστηκε. Λοιπόν, ο Θεό, εώσο των οτέων, όμνων, ο Θεό, εώσο των Ότεων όμνων. Τώρα που τελειώσαμε, μία-μία πρόταση της αλφα πλευράς του δίσκου της Φεστού, θα διαβάσουμε όλο το αρχαίο κείμενο και όλη τη μετάφραση της αλφα όψης. Και θα τονίσουμε ότι όσα είπαμε μέχρι τώρα, τα είπαμε για ειδικούς, γι' αυτό αποφύγαμε και περισσότερες αναλύσεις γραμματικής, που είναι θέμα φιλολόγου, και περισσότερες άλλες αναλύσεις, αφού τις θεωρούσαμε αυτονόητες. Λοιπόν, διαβάζαμε όλο το κείμενο της αλφα όψης της κουδίσκου της Φεστού, όπως θα τις διάβαζε αυτός, όπως πιστεύουμε πως θα τις διάβαζε, αυτός ο οποίος τις έγραψε, αυτοί οι οποίοι τις γράψανε, αφού είχαν και την πρόνοια να βάλουν και μερικούς τόνους, χρησιμοποιώντας ένα σύστημα περίπου όπως το μονοτονικό το δικό μας. Φαίνεται το μονοτονικό
ήταν παλαιότερο του πολιτολικού. Λοιπόν, διαβάζουμε. Ως, όταν, ότερον, ως ψία, πόλη, φεστό, όσο έσω. Όταν πόλη οσί, πόλη οσί είπη, πόλη όταν οψέει όλωση, ερθέφη, ο αίων μην, εμφέω ότεον σόλων όψη άστη, ορθέω τον ότεον εώσω όμνων. Και πάμε στη μετάφραση της αλφα όψης του δίσκου της Θεστού. Όταν στο όσοδήποτε μακρινό μέλλον θα είσαι στην περίου ο λόγος πόλης, πόλην Θεστό, όταν την πόλη έτσι έλεγα, όταν από ό,τι φαίνεται, από ό,τι δείχνει, μπορούμε να πούμε αλλιώς, όλο σύεται, αφού επέτρεψε, έβγαλα λόγο και τον εμίησαν, αγόρευσαν και τον εμίησαν, αυτοεξόριστος από ό,τι φαίνεται ως όλων στην πόλη τους, στα ορφικά τα δικά τους ορκίστηκε. Εδώ είναι το τέλος της εργασίας για την αλφα όψη του δίσκου του Θεστού για πρώτη φορά έγινε βιντεοσκόπηση με πρωτόγονο τρόπο για το λόγο και μόνο να μην να προλάβουμε να γραφτούν κάπου για να μην χαθούν ορισμένα στοιχεία.